Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του κλειστού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας φιλοξενεί ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής όλου του συγκροτήματος, του ΆΚΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής. Βλέπουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στο Ολυμπιακό Κλειστό Κολυμβητήριο. Τον τελευταίο χρόνο που είσαστε εδώ έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Αρχικά καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση της χώρας. Καλώς ήρθατε σε μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις όλης της Ευρώπης. Μιλάμε για 1180 στρέμματα, 1180 στρέμματα μέσα στον αστικό ιστό και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου. Αποτελείται από 8 πισίνες και πολύ σύντομα άλλες 3 καινούργιες πισίνες. Θα συμπληρώσουν, θα πάμε στις 11 πισίνες και θα είναι το μεγαλύτερο κολυμβητήριο όλης της Ευρώπης. Όταν παραλάβατε ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα του. Όταν παράλαβα ήταν αρκετά διαφορετική η εικόνα του, ήταν αρκετά παραμελημένο. Υπήρχαν πολλά πράγματα που οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί συμβαίνουν. Ναι, η εικόνα δεν ήταν πολύ καλή. Σήμερα έχουμε σαν προτεραιότητά μας τους αθλητές και τις ανάγκες τους. Προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό. Και πάντα με τη στήριξη του Υφυπουργού, του κ. Αυγενάκη, θέλουμε να είμαστε δίπλα στους αθλητές και στις ανάγκες τους καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και όχι να θυμόμαστε στους αθλητές μονάχα την ημέρα της νίκης και της βράδυσης. Αυτή τη στιγμή και λόγω COVID στεγάζεται και η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αρκετοί σύλλογοι στεγάζονται σωματεία τα οποία έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος γιατί μιλάμε, καθημερινά στο κολυμβητήριο του ΆΚΑ μπαίνουν περίπου 7 με 7.500 άτομα. Ακόμα και τώρα, σε συνθήκες πανδημίας. Τώρα, σε συνθήκες πανδημίας, είναι περίπου 2 με 2.500 άτομα. Είναι οι προολυμπιακές ομάδες, είναι όσοι είναι υποχρεωτικό να κάνουν λόγω κάποιας άσκησης φυσικής κατάστασης κτλ. Οπότε, ο κόσμος είναι πολλής και είμαστε χαρούμενοι γιατί καθημερινά προσπαθούμε να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Μου λέγατε νωρίτερα ότι παραλάβατε μια εγκατάσταση με πολλές ζημιές. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, θα μας τα πείτε. Αλλά έχετε και πολλές βλέψεις για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που βλέπετε εσείς που είναι τα σπασμένα καθίσματα ή τα τζάμια ή ο φωτισμός είναι το απειρελάχιστο, ειδικά σε μια εγκατάσταση όπως είναι το κολυμβητήριο. Η δικιά μας προσοχή ήταν κάτω. Αυτά που δεν τα βλέπει το μάτι. Δουλέψαμε από κάτω, δουλέψαμε στα μηχανοστάσια. Το θέμα της σωστής χλωρίωσης, το θέμα των συνεχών ελέγχων της ποιότητας του νερού, το θέμα της σωστής θερμοκρασίας είναι πράγματα τα οποία. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο που το λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Είχα αναφεθεί στο έλεος του Θεού. Δεν είχαμε την εγκατάσταση που πρέπει να έχουμε και σαν χώρα. Μιλάμε πως η χώρα μας έχει φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 και από τότε ενδεχομένως δεν έχει μπει ούτε ένα καρφί στον τοίχο. Εκεί πάνω ακριβώς που βλέπουμε τις 4 σουίτες, τι βρίσκεται? Εκεί πάνω είναι το κεντρικό εστιατόριο των Ολυμπιακών Αγώνων που το 2004 λειτουργήσε ως εστιατόριο για όλη την εγκατάσταση. Όσο και να σας κάνει εντύπωση, μιλάμε για ένα πενταόροφο εστιατόριο, 2 όροφοι για εστίαση και από κάτω ήταν τα παρασκευαστήρια. Ήταν πολύ πρωτοποριακό γιατί ο ένας όροφος, ο κάτω-κάτω, ήταν ένα ψυγείο, ειδικό ψυγείο για τα απορρίμματα. Οφείλω να ομολογήσω ότι μόλις παραλάβαμε η καινούργια διεύθυνση και η καινούργια διοίκηση. Ήρθαμε εδώ, ανοίξαμε τις αποθήκες από κάτω και ήταν γεμάτες σε αναψυκτικά που είχαν λήξει, σε διάφορα υλικά, τεράστιες ποσότητες είχαν αφαιθεί από εκείνη την εποχή. Δεκαετίες δηλαδή, δεκαετία και. 17 χρόνια. 17 χρόνια. Μου έκανε εντύπωση το νερό, η ποιότητα του νερού. Το νερό είναι πιο γαλανό, το νερό είναι πιο καθαρό. Αλλάχθηκαν όλα τα φίλτρα και όλη η χαλαζιακή άμμο σε όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές. Γι' αυτό και βλέπουμε από εκεί που το νερό πλέον είναι γαλάζιο, είχε γίνει πράσινο. Όλοι πλέον μπορούν να το καταλάβουν. Λυπάμαι που θα το πω, δεν είχαν αλλάξει για πολλά χρόνια τα φίλτρα και η χαλαζιακή άμμο. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι το θέμα της εμφάνισης, μιλάμε για θέματα υγείας και ασφάλειας των αθλητών. Και κολυμπούσαν δηλαδή τόσο καιρό οι αθλητές. Στο χαλασμένο αυτό νερό. Χαλασμένο δεν το λες, αλλά δεν ήταν στην ποιότητα που θα έπρεπε να είναι. Μάλιστα.
Παρότι για τους αγώνες επισκέπτομαι πολύ συχνά το χώρο, ιδίως για το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του μπάσκετ, δεν είχα προσέξει ότι εδώ και κάμποσο διάστημα έχει κατεδαφιστεί αυτή η τεράστια εξέδρα που βρισκόταν εδώ. Το θέμα είναι ότι λόγω αυτών των εξεδρών που είχαν τοποθετηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και που έπρεπε αμέσως μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων να έχουν απομακρυνθεί, είναι η αιτία που δεν έπαιρνε αδειοδότηση για αγώνες σχεδόν καθόλου όλο το κολυμβητήριο. Δηλαδή εδώ μια υπερσύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, ένα εντυπωσιακό Ολυμπιακό κολυμβητήριο, το οποίο χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι το 2021, έχουν τελεστεί μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες και αυτοί με ειδική άδεια. Με ειδική άδεια, μόλις τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, υπήρχε η απόφαση ότι πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα αυτές οι μεταλλικές κερκίδες. Απομακρύνθηκαν τώρα, έχουν περίπου 15 μέρες που ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έχει ανοίξει ο χώρος, έχει γίνει αποκατάσταση του χώρου από πάνω της στέγης. Οπότε βελτιώνουμε και την κατάσταση, το τι συμβαίνει από κάτω, δηλαδή το θέμα της μόνωσης. Και γενικά, επειδή υπήρχε εισρωή υδάτων κτλ., πλέον δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και πλέον, μετά από 32 χρόνια, μπορούμε να αναλάβουμε επιτέλους διεθνείς διοργανώσεις εδώ, έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι, όπως σας είπα και πριν, να φτιάξουμε το μεγαλύτερο κολυμβητήριο της Ευρώπης, που να είναι λειτουργικό, να μην έχουμε να ζηλέψουμε σε τίποτα τα ξένα κολυμβητήρια και να ξαναγίνουν πάλι πολύ μεγάλες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στην αγαπημένη πισίνα του Φέλπς. Ακριβώς. Αυτή εδώ είναι η πισίνα του Φέλπς που πήρε και όλα τα μετάλλια. Εδώ είναι που η Ελλάδα στο πόλο γυναικών το 2004 πήρε το ασημένιο της και πανηγυρίζαμε όλοι. Από εδώ μπορείτε να δείτε πλέον ότι φαίνεται όλη η στέγη Καλατράβα στο ποδηλατοδρόμιο. Τοποθετήθηκαν καθίσματα απέναντι, δεν είχε καθόλου αυτή η κερκίδα. Αφαιρέθηκε ο πολύ μεγάλος όγκος που βρισκόταν από πάνω. Μιλάμε περίπου 700 τόνοι σίδερου ήταν η κερκίδα αυτή απέναντι η εξέδρα. Και εδώ μπροστά μας, αυτό που βλέπετε, είναι το καταδυτήριο το οποίο δεν λειτουργήσε ούτε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 4, λόγω του ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στατικό του καταδυτηρίου. Εμείς αυτή τη στιγμή, το βλέπετε κιόλας τώρα, θα φτιαχτεί μια νέα πισίνα μέσα εδώ, θα γίνει πιο ρηχή, στο μέγεθος περίπου των άλλων πισινών σε βάθος. Οπότε είναι μια επιπλέον προπονητική πισίνα και ακριβώς από πίσω, εκεί που σήμερα βλέπετε τα μηχανήματα, θα φτιαχτεί μια νέα πισίνα εξ αρχής και θα είναι η πισίνα κοινού. Σκοπός μας είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεχωρίζουμε τους πολίτες που μπαίνουν μέσα και που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλητές οι οποίοι πάνε για πρωταθλητισμό. Πρέπει λίγο να διαφυλάξουμε και τους μεν και τους δε, δίνοντας και πάλι το καλύτερο δυνατό προς τους αθλητές. Thank you.